Διηγήθηκε κάποτε ο Αββάς Κυριακός. Κάποια νύχτα είδα στον ύπνο μου μια γυναίκα με σεμνή εμφάνιση και ήταν πορφυροντημένη και μαζί της ήταν δύο άντρες ιεροπρεπείς και αξιοσέβαστοι και έστεκαν έξω από το κελί μου. Εγώ κατάλαβα ότι η μεν γυναίκα ήταν η Παναγία μας η Θεοτόκος, οι δε δύο άντρες οι οποίοι ήταν μαζί της ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Βγήκα λοιπόν έξω από το κελί και τους παρακαλούσα να μπουν μέσα και να κάνουν μια ευχή στο κελί μου. Η Παναγία όμως δεν συγκατάνευσε. Συνέχισα για πολλή ώρα να την παρακαλώ. Καθώς με είδε να εντείνω τη δέηση, μου αποκρίθηκε αυστηρά και μου είπε «Έχεις τον εχθρό μου στο κελί σου, πώς θέλεις να μπω μέσα?» Και όταν το είπε αυτό, έφυγε. Εγώ, μόλις ξύπνησα, άρχισα να στεναχωριέμαι και σκεφτόμουν μήπως άραγε αμάρτησα με κάποια σκέψη απέναντί της. Δεν υπήρχε καλής άλλος στο κελί, παρά ήμουν μόνος. Αφού ξετίναξα τον εαυτό μου πολλή ώρα, δεν βρήκα να έφτεξα σε τίποτα απέναντί της. Μόλις είδα ότι καταποντιζόμουν από τη λύπη, σηκώθηκα και πήρα ένα βιβλίο να το διαβάσω για να διώξω τη λύπη μου με την ανάγνωση. Χρησιμοποίησα δε ένα βιβλίο του Μακάριου Ησύχιου Ιεροσολύμων. Και καθώς το ξεφύλιζα, βρίσκω δύο λόγους του Νεστόριου του Δησεβή γραμμένους προς το τέλος. Και αμέσως κατάλαβα ότι αυτός ο αιρετικός είναι ο εχθρός της Παναγίας μας και αυτόν εννοούσε. Τότε σηκώθηκα και πήγα και έδωσα το βιβλίο σε αυτόν που μου το είχε δώσει και του είπα «Πάρε το βιβλίο σου αδελφέ, γιατί δεν βρήκα τόση ωφέλεια σε αυτό. Μόνο ζημία μου προξένησε». Και όταν εκείνος με ρώτησε ποια ζημία μου προκάλεσε, του διηγήθηκα τα γεγονότα. Τότε εκείνος, γεμάτος ζήλο, έκοψε αμέσως τους δύο λόγους του ασεβούς και αιρετικού Νεστορίου από το βιβλίο και τους πέταξε στη φωτιά, λέγοντας «Δεν θα μείνει στο κελί μου ο εχθρός της Παναγίας μας». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.